Καλή σου μέρα. Κακή θα έλεγα. Κάτια. Πολύ κακή. Έρικα, μπορείς να απομακρυνθείς. Έχει πολύ μουσική διασκέδαση. Μπορείς να πας λίγο πιο πέρα να σε ακούμε. Καλό. Αχ, ρε, λοιπόν, δεν πειράζει. Δώσε μας έτσι λίγο το κλίμα, εμείς, όσο υπάρχει. Είναι 11 η ώρα κάτι, 11 και 5 δεν έχω ακριβώς και ώρα. Και να σου πω ότι τα μαλλιά μου μυρίζουν ακόμη σαν πουάν. Κράτησε το ως θετικό. Να καταλάβεις. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εμείς, κάποιοι εργάτες εδώ που φτιάχνουν κάποια έτσι μικρές ανακαινήσεις, μιας και τα μαγαζιά είναι κλειστά, καρέκλες δεμένες, τραπέζια ανεβασμένα πάνω, κλειστά μαγαζιά, κανένα έτσι, αν θέλετε, καμία εικόνα, καμία αποτύπωση αυτής της εικόνας δεν θυμίζει τις προηγούμενες εορταστικές χρονιές εδώ στη Σαρυπόλου. Όπου αυτή την ώρα... Τώρα δείχνουμε και πλάνα από πέρσι τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, στη Λεμεσό. Ναι, μπορείτε να συγκρίνετε έτσι τις διαφορές. Άσπρο μαύρο, όπως το ανέφερες, Κάτια. Να πούμε ότι από ό,τι βλέπουμε τα τραπέζια είναι ανεβασμένα πάνω, οι καρέκλες ανεβασμένες πάνω, κλειστά τα μαγαζιά. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ στην Σαρυπόλου, μόνο τα άτομα που είπαμε, που δείξαμε, που ασχολούνται με κάποιες εργασίες και το μοναδικό εστιατόριο που δουλεύει εδώ του κύριου Πέτρου, ο οποίος άναψε έτσι τις φουκούδες του, έβαλε τα παραδοσιακά εδέσματα πάνω στη φουκού, αλλά για να εξυπηρετήσει με delivery ο κύριος Πέτρος. Κύριε Πέτρο, καταθλιπτική εικόνα. Καταθλιπτική δεν λέει τίποτε, αλλά θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ευχαριστήσουμε λίγο τους Λεμεσανούς με τα delivery μας, με τα αποκριάτικα εδέσματα. Εσείς πιστός εδώ στο ραντεβού σας κάθε χρόνο, τι θα γινόταν σήμερα τέτοια ώρα? Τι θα γινόταν? Δεν θα μπορούσες να κυκλοφορήσεις πρώτα-πρώτα εδώ. Θα ήταν γεμάτον τραπέζια, στολισμένα, μουσικές, καθαδόροι, όλοι. Νομίζω κάθε χρόνο τα βλέπουν όλα από την τηλεόραση. Έτσι γίνεται. Μάλιστα. Να πούμε κάτι ότι και νωρίτερα που είχαμε έρθει και είχε ανοίξει έτσι εδώ ένα άλλο εστιατόριο για να εξυπηρετήσει έτσι με σνακ το πρωί με delivery και ο άνθρωπος. Μας είπε ότι ας θυσιάσουμε αυτή την τσικνοπέπτη για να είμαστε όλοι παρόν του χρόνου εδώ για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε διπλή διασκέδαση αν θέλετε και για τη φετινή χρονιά που χάνουμε αλλά και για την επόμενη χρονιά. Όπως είπα, αυτή τη στιγμή εδώ θα κατέφταναν σιγά σιγά οι καντσαδόροι εκεί μπροστά από την πλατεία Σαρυπόλου. Στείνεται κάθε χρόνο εξέδρα όπου εκεί είναι οι καντσαδόροι με τις μελωδίες, τις καρναβαλίστικες μελωδίες. Εδώ φτάνουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, δεν ξέρουμε και εμείς τι θα είχαμε φέτος. Αφού δεν έγιναν οι προγραμματισμοί, θα κατέφταναν εδώ, θα ακολουθούσε έτσι ένα ξεφάντωμα. Στη συνέχεια το απόγευμα θα γινόταν και επίσημα η στέψη στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου μπροστά από το διοικητήριο του Βασιλιά. Θα ακολουθούσε έτσι μια πορεία πάνω στο άρμα του και θα καταλήγαμε στην πλατεία Ηρών, όπου εκείνο ο υπαίθριος καρναβαλίστικος χορός με DJ, τραγουδιστές, όπου θα ακολουθούσε ένα ξεφάντωμα μέχρι πρωίας. Δυστυχώς όμως η πανδημία μας έχει αφήσει πίσω από όλα αυτά για φέτος. Ας ελπίσουμε ότι θα θυσιάσουμε αυτή την ημέρα για τη Λεμεσό, που είχε ιδιαίτερη τιμή στην Λεμεσό αυτή ημέρα. Θα την θυσιάσουμε ώστε για το καλό της δημόσιας υγείας προπαντός. Η ευεβαρημένη επιδημιολογική εικόνα της Λεμεσού να ανατραπεί αυτή η βεβαρημένη επιδημιολογική εικόνα της Λεμεσού ώστε να έρθουν και καλύτερες μέρες για όλους μας. Ας και να πούμε, Έρικα, ότι είναι επιποδός η αστυνομία με τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς και των τελωνιακών αρχών
Θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο. Μην πτωίστε όμως. Βάρτε καμιά μάσκα, Έρικα. Ζήστε το τουλάχιστον ατομικά και έτσι με αποστάσεις. Δεν έχουμε ούτε τη διάθεση, έχετε, ναι, κάτι να βάλουμε ούτε την παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν έχουμε τη διάθεση. Νιώστε κι εσείς για λίγο Λευκωσιάτη. Και ο Ιάκωβος Λεμεσανός ξέρει, παρόλο που τα τελευταία χρόνια τέτοια μέρα είναι Λευκωσία ο Ιάκωβος για τις ανάγκες της εργασίας, γνωρίζει ότι αυτή η μέρα, τουλάχιστον για μας τους Λεμεσανούς, είναι μια ιδιαίτερη, και γι' αυτό ξεκίνησα και την σύνδεση μας λέγοντας ότι σε εισαγωγικά πενθούμε, ας θυσιάζουμε τουλάχιστον αυτά τα πράγματα. Για να μην έχουμε άλλες. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι από τις μέρες, Έρικα, που όλη η Κύπρος, όλοι θα ήθελαν να ήταν Λεμεσανοί. Φέτος πάμε πάσο. Έρχονται.